Την ανάγκη για ενίσχυση του ρόλου της Τουρκίας στο προσφυγικό ζήτημα επεσήμανε ο κύριος Βίτσας, απαντώντας στο ερώτημα αν υπάρχει περίπτωση να ανοίξουν τα χερσαία σύνορα του Εύρου για την διέλευση προσφύγων. Για μας το βασικό ζήτημα είναι να ελεγχθούν οι προσφυγικές ροές, επιδεικνύοντας την αποφασιστικότητά μας για τα δικαιώματά μας, αλλά και συγχρόνως την ανθρωπιά μας. Εμείς θεωρούμε ότι έχουν γίνει βήματα και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία προλέγαμε ως αναγκαστικά, αλλά πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα. Επανειλημμένα λέμε ότι το θέμα δεν μπορεί να εξετάζεται μόνο στο επίπεδο του διαδρόμου, αλλά και εκεί που είναι η πόρτα. Αυτό αφορά τις προσφυγικές ροές. Άρα και η Τουρκία πρέπει να συμμετάσχει. Άλλο όμως συνεργασία, άλλο κοινές περιπολίες και προβλήματα σε σχέση με τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Επιπλέον, ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε και το ρόλο της Ευρώπης, σημειώνοντας ότι το προσφυγικό ζήτημα τέθηκε επιτέλους σε ευρωπαϊκή βάση, κάτι που έπρεπε να έχει γίνει από καιρό. Όλα τα ζητήματα είναι ζητήματα κοινής διαχείρισης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θέλουμε να πληρώσει η Ελλάδα τα λάθη που έγιναν στη Μέση Ανατολή από άλλους. Και σε αυτή την κατεύθυνση θα δουλέψουμε. Όπως ξέρετε, στην τελευταία άτυπη σύσκεψη των αρχηγών των κρατών, εμείς απορρίψαμε τρεις επικίνδυνες, θα έλεγα εγώ, προτάσεις, και αυτό που θέλουμε είναι να συμβάλλει η Ελλάδα, αλλά και οι άλλες χώρες της Ευρώπης, στην επίλυση του προσφυγικού ζητήματος και όλοι μαζί να συμβάλλουμε στην ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Γιατί το ζήτημα δεν θα λυθεί ποτέ αν δεν υπάρξει εκεί ειρήνη και δημοκρατία.